Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε του καλεσμένου μα, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, Δική πρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, Καλησπέρα κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Το βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλο, ευχαριστούμε πολύ ευχαρισπέρα. που είστε εδώ. Ευχαρισπέρα. Ευχαρισπέρα. Και τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Μανώλη Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ε, θέλω, έχουμε πολλέ δημοσκοπήσει, θα τι δούμε στη συνέχεια και χωρί του καλεσμένου μα. Πάμε όμω ενδεικτικά να δούμε ένα πρώτο δείγμα. ας ξεκινήσουμε από τη μέτρων, να δούμε εκτιμήσει ψήφου. Θα παρακαλούσα να πάμε στην κάρτα 10 να δούμε την εκτίμηση για να δούμε τι κουκιά μαζεύουν τα κόμματά του. Νέα Δημοκρατία, 12,1 είναι εκτίμηση αυτό που βλέπουμε τώρα από τη Μέτλον, 13,7 Πασόκ, 10,3 Κουκουέ, 3,2 Σπαρτιάτες, 8,2 Ελληνική Λύση, 4 Πλεύση Ελευθερίας, 2,8 Νίκη, 3 για τη Νέα Αριστερά, 2,5 για το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Και σε αυτό εδώ το κομμάτι υπάρχει και άλλη δημοσκόπηση, σήμερα είχαμε μια βροχή δημοσκοπήσεων, είχαμε και τις MRB, Πάλι μπορούμε να δούμε πρόθεση για τις ευρωεκλογές που επίσης έχει ενδιαφέρον. Βλέπουμε λοιπόν στην uh, δημοσκόπηση τη MRB uh, ότι έχουμε στο 27,1 Νέα Δημοκρατία, μια ισοπαλία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στο 9,1. Αυτό είναι, δεν έχει αναγωγή. 7 κουκούε 7,1 Ελληνική Λύση, 2,8 uh, Νίκη, 3 Πλεύση Ελευθερία, 2,1 Σπαρτιάτε, 2 Νέα Αριστερά, 2,1 Μέρα 25. Και μπορούμε να δούμε και την αντίστοιχη πρόθεση ψήφου στην έρευνα που έκανε η GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Στάρ. 32,5 Νέα Δημοκρατία. 12,2 Πασόκ, 11,1 ΣΥΡΙΖΑ, 8 κουκουέ 6,1 Ελληνική Λύση, 3 Νίκη, 2,2 Νέα Αριστερά, 2,2 Πλεύση, 2,1 Σπαρτιάτες. Ε, κύριε Ρωμανέ, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να απειλείται καθόλου η κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία. Ε, φαίνεται όμω ότι διχάζεται ο κόσμο και για το νομοσχέδιο που αφορά τα ομόφυλα ζεγάρια, ειδικά όταν υπάρχει το ερώτημα που αφορά την τεχνοθεσία που είναι αρνητική. Ε, και βέβαια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Αλλά επειδή η ακρίβεια δεν είναι θέμα επικαιρότητα, δυστυχώ είναι ένα, χρόνο, ένα θέμα που τίνει να γίνει διαχρονικό χωρί να λύνεται. Θέλω να μου πείτε πώ βλέπετε τα, τη, τη δυναμική τη Νέα Δημοκρατία και αν συνυπολογεί <coughs> αυτή την αρνητική στάση που έχουν οι ψηφοφόροι απέναντι στο ζήτημα ειδικά τη τεχνοθεσία. Κοιτάξτε, σε ζητήματα δικαιωμάτων, ε, και όταν παίρνει μια απόφαση να λύσει ένα υπαρκτό ζήτημα δικαιωμάτων mm -hmm. με επίκεντρο τελικά τα παιδιά προφανώς και δεν τα βάζει σε κανένα ζύγι ούτε, ε, ούτε πολιτικού κόστου ούτε δημοσκοπήσεων, ούτε τίποτα από αυτά. Άρα νομίζω ότι ε, αυτό το οποίο έχεις χρέος να κάνεις και αυτό ίσως επηρεάζει τη δημοσκοπική εικόνα είναι να το εξηγεί, να καταλάβει ο κόσμος που νομίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες έγινε μια τέτοια προσπάθεια ακριβώς τι είναι αυτό που φέρνεις, τι πρόβλημα πάει να λύσει, ε, τι ισχύει στις άλλες χώρες τη ε, της Ευρώπης, τι ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε, και γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπήρχαν παιδιά δύο ταχυτήτων και αυτό δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Άλλωστε το ναι κύριε Ρωμανέ τις τελευταίες εβδομάδες σε όλες τις ανεβαίνει. Αυτό το λέω, ότι τελικά δηλαδή εξηγώντας, αναλύοντας νυφάλια χωρίς καμία διάθεση να διχάσεις αλλά ε, πραγματικά βάζοντα τα πραγματικά δεδομένα στο τραπέζι, νομίζω Παρόλοι ότι τελικά ε, η και στο του να του κόμματό σα. ήθελα ε, να πω. Ε, Αν ε, ε, για τα στελέχη του κόμματος. σήμερα υφυπουργό ε, τη κυβέρνησή σα, ο υφυπουργό δικαιοσύνη. Εμφανίστηκε να λέει ότι. Ε, ε προσανατολίζεται στο παρόν, έτσι δεν είναι. στην αποχή. Στην ε, 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 και γενικά οι βουλευτές, ο ένας μετά τον άλλο, ε, λένε αυτοί δηλαδή που εξ αρχής ήταν αρνητικοί ε, ε, επιμένουν ότι θα καταψηφίσουν και φαίνεται ότι το μασάζ που έγινε από την κυβέρνηση δεν έπιασε τόπο. Θα μου επιτρέψετε καταρχάς όλα αυτά να τα δούμε στην ψηφοφορία. Ε, δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα να απαντάμε, εγώ δηλαδή, να απαντάω τώρα σε υποθετικέ ερωτήσει. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί θυμάμαι. Δεν είναι υποθετικό, κύριε Ρωμανέ. Θα γίνει Όταν βγαίνει, είναι εγώ υποθετικό. δεν σα λέω. Ναι. Εγώ δεν μιλάω υποθετικά. Δεν σα λέω μπορεί να έχετε 60 ε, 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 απόλυε. Εγώ αν... σα λέω με βάση τι δηλώσει των βουλευτών σα και των υφυπουργών σα πόσοι θα ψηφίσουν, πόσοι Αυτό θα απέχουν και πόσοι θα καταψηφίσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις. Η κυρία Καραμαλή έχει κάνει δήλωση. Ο κύριος Καραγκούνης έχει κάνει δήλωση. Ε, ο, Τώρα, ε, καλά, εντάξει, ναι. δεν είναι ναι. πολύ άλλο. θέμα. λοιπόν, είναι όμως, κάνει... Δηλαδή, αν αρχίσω παριθμό... ο κύριος βουλήτες... κύριο που ανέφερε είναι σε Υπουργείο Συναρμόδιο για το νομοσχέδιο. Για το, νομοσχέδιο. Η κυρία Κεφαλά από ό,τι φαίνεται, ε, ε, η οποία είναι στο αρμόδιο ε, υφυπουργείο, έχει και αυτή... Και εσεί εμφανίζεστε να μην βάζετε κομματική πειθαρχία σε ένα τέτοιο θέμα που όπως εσείς το χαρακτηρίζετε είναι μείζον γιατί αφορά τα, τα, τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα Άραστε. δικαιώματα. να λοιπόν. μας λοιπόν. Ε, πειθαρχή, κομματική πειθαρχία δεν βάζαμε. Δεν βάζουμε σταθερά. Ε, θυμίζω ότι και ω αντιπολίτευση στο σύμφωνο σημείο δεν είχαμε βάλει κομματική πειθαρχία, άρα είμαστε συνεπεί σε αυτή τη στάση. Ε, από εκεί και πέρα, επιμένω να μην προκαταλαμβάνω ε, τη στάση του οποιοδήποτε βουλευτή. Ε, και, και οι δηλώσει είναι θεμητέ και η προσωπική άποψη είναι θεμητή, γι' αυτό και δεν μπαίνει η κομματική πειθαρχία και όλες οι απόψει είναι σεβαστές. Ε, όσον αφορά το υποτιθέμενο μασάζ που ουσιαστικά ήταν ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ε, το, το νομίζω το είχαμε συζητήσει και όταν ε, έλαβε χώρα, ήταν μια πάρα πολύ δημιουργική ε, και ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία και νομίζω ότι προσέφερε... Ακριβώ το να ενημερωθούν, που είναι η βάση για να έχουν και τη. Στον κύριο Ξανθόπουλο και, στον κύριο Χρυστοδουλάκη. Άλλο υπουργό, άλλο υφυπουργό, τη βαρύτητα για τη στάση που θα έχει απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Ε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να σας παραπέμψω ε, στην ε, δήλωση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη στην ΕΡΤ όταν είχε ερωτηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα ε, όπου είπε ότι ουσιαστικά προφανώς οι Υπουργοί έχουν μια αυξημένη ευθύνη λόγω του ότι συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο ε, από εκεί και πέρα υφ... οι υφ... να να να... ο... υπουργοί, υπουργοί... υπουργοί έχουν ε, ε, μια άλλη διακριτή θέση από τους υπουργού, συμμετέχοντας φυσικά στο κυβερνητικό σχήμα και φυσικά οι βουλευτές που τελικά, για να το καταλήξουμε κιόλα, όλοι ψηφίζουν ως βουλευτές στο κοινοβούλιο και... όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο. Σανθόπουλε, με βάση το ρεπορτάζ που μας έδωσε νωρίτερα η Ελένη και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένας προβληματισμός σε αυτή τη στιγμή από κάποιους βουλευτές <Και> Εγώ φέρνω στο μυαλό μου την δήλωση του κυρίου Κασελάκη στην κεντρική επιτροπή του κόμματό σα: Όποιο διαφωνεί να σηκωθεί όρθιο, δεν σηκώθηκε κανένα. Και την άποψή του ότι και την άποψη και του κυρίου Ραγκούση και άλλων βουλευτών ότι δεν νοείται βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει όχι σε αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να μου πείτε, αν συμφωνείτε κι εσεί, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπό την προεδρία του κυρίου Κασελάκη νοείται ή δεν νοείται κάποιο να ψηφίσει όχι. Καταρχά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ε, έχει μία σταθερή γραμμή πάνω σε αυτό. ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση που έφερε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, έφερε το σύμφωνο συμβίωσης. Ε, άρα η, είναι, θα λέγα, ταυτότικο ζήτημα της αριστεράς. Ένα. Δεύτερο, θυμίζω ότι εμεί είχαμε καταθέσει ε, νομοθετική πρόταση, εγώ με το, 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 το Δικαιοσύνη, που μιλούσαμε για το γάμο α, ατόμων ανεξαρτήτως φύλου. Φωστά. Την οποία πρόταση... Αυτή την είχαμε καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, το 19. τον Μπραβέτο. Το, όχι ε, αρκετά μετά. Δηλαδή, ήμασταν αντιπολίτευση. Ναι, διαλέξει Τσίπρα το, το 19. Μετά το 19. Ήμουν δεν το μάρισε. Εγώ λέω 20, στά. 20 στά. δεν θυμάμαι 21 πράγματα. περιπτώσει. Και την επαναφέραμε πριν από καμιά εικοσαριά μέρε με το σύνολο των μελών τη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα, έχουμε συνυπογράψει όλη την πρόταση αυτή. Επομένω, δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική διαφωνία στο κομμάτι της πρωτοβουλίας της νομοθετικής αυτής. Ο πρόεδρος μίλησε για να... Και μάλιστα το έθεσε με τεπιτάσεω το θέμα τη κομματική πειθαρχία. <πιεθαρχία> <σομματική> Παραβιάζει θύρε ανοιχτέ. Όλοι θα το ψηφίσουμε. Αλλά ήθελα να κάνει την αντίστοιξη ανάμεσα στην πρωτοφανή προτροπή του Πρωθυπουργού. Όλοι φαντάζομαι ότι δεν είναι μεμπτό το να μεταφέρει ένας βουλευτής ένα βουλευτή το τι συμβαίνει στην περιφερειά ε, του. Γιατί... είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, ε, ε είπατε, ναι. Όλοι, άλλο είναι ο προβληματισμό και άλλο το πρόβλημα. Ναι, όλοι θα το ψηφίσετε. Έτσι εκτιμώ. Και ναι. ο Κόκαλης, κύριο Κόκαλη. Γιατί ο έχει κάνει ναι. μια δήλωση που όλοι. δεν λέει θα το ψηφίσω, λέει θα το δω. Λοιπόν, σα είπα, εγώ εκτιμώ ότι όλοι θα το ψηφίσουν. Άρα και ο κύριο Κόκαλη. Όταν λέω όλοι θα εξεράσουν το ίδιο. Εγώ, εγώ το λέω γιατί κάνει μια δήλωση. Τι δήλωση έκανε ο κύριο Κόκαλη. Ότι θέλει να το δει. Ακριβώ, εντάξει. Όλοι θέλουμε να το δούμε. Ναι, αλλά επί τη αρχή είστε όλοι θετικοί. Βεβαίω. Ενώ ο κύριο Κόκαλη δεν είναι. Ωραία, τώρα να κάνουμε την τριχατριχιά. Όχι, να πούμε πρα... το πράγμα το όπω είναι. Σα λέω ότι εκτιμώ ότι όλοι θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Το γεγονό ότι ο Βασίλη Κόκαλη είπε ότι <Και> θέλει να κατά την άποψή μου, δείχνει μια σοβαρότητα με την οποία θέλει να το προσεγγίσει και από εκεί και μετά Απαθήστε θα φανεί. Απαντήστε μου και στο ε, δικό απο... ε, Δεν σα άκουσα. Νοείται ε, κάποιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι... να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Ή Αυτό... να απέχει. Α, κοιτάξτε, Ναπέχει. κατά την άποψή μου, αλλά δυστυχώ θα πω τη δική μου άποψη. Ε, είναι ταυτοτικό το ζήτημα των δικαιωμάτων και πραγματικά θέλω να το πω. Γιατί νομίζω ότι η κουβέντα έχει στη δημόσια σφαίρα έχει εκτραπεί από το περιεχόμενο, από το κέντρο βάρου. Το κέντρο βάρου αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολίτε τη χώρα, οι οποίοι δεν έχουν τα δικαιώματα που έχουμε εμεί, που είμαστε, α πούμε, η πλειοψηφία. Αυτό σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτο δικαίου, δεν μπορεί να ισχύσει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα του γάμου των προσώπων ανεξαρτήτως φίλου, μολονότι προσκρούει σε παραδοσιακέ. Μα κύριε. το είπα, τα από την νοήθει. αρχή. Okay. Είναι okay. ταυτοτικό. Okay. Είναι ταυτοτικό. Σε μισό να πω και ένα τελευταίο σχολείο. Είναι ταυτοτικό ζήτημα για μα και είναι σε μία συνέχεια. Υπενθυμίζω, καταθέσαμε στο κοινωνικό πεδίο τα νομοσχέδια και τα ψηφίσαμε, τα κάναμε νόμου. Κάναμε την νομοθετική πρωτοβουλία. Θέλω όμω να βάλω μία παράμετρο. Το γεγονό, α πούμε, ότι ο κορυφαίο υπουργό, δηλαδή ο κύριο Βορύδη, είναι αντί του κ. Μητσοτάκη. Έτσι, είναι υπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Υπουργό επικρατεία. Συγγνώμη, έχετε δικαίωμα τη ΕΕ. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονό ότι ο συνάδελφό μου, Γιάννη, ο, ο Μπάγα, που είναι ο, ο, ο αρμόδιο υπουργό που εισηγείται το νομοσχέδιο του δικαιοσύνη, είναι τροποποίηση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου. Αυτό είναι, έτσι, έτσι επιγράφεται. Αυτό παίρνει αποστάσει. Ε, αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να λύσει η Νέα Δημοκρατία και δεν, και δεν καταλαβαίνω πώ θα προχωρήσει επί του σύνδεσμου. Για πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χριστοδουλάκη, νομίζω καλά τα λέω, στι 11 η ώρα έχετε κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, θέλω να ρωτήσω και εσά για τι δημοσκοπήσει. Γιατί είχατε, είχατε, έχετε ενδεχομένως, ενδεχομένω, δεν ξέρω πώς το διαβάζετε, μια μεγάλη ευκαιρία εξαιτία των εσωτερικών συγκρούσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Στι περισσότερε δημοσκοπήσει, ξαναβγάτε μου λίγο την εκτίμηση τη uh, μέτρων, είστε περίπου στα ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή, σε αυτό που λέγεται στατιστικό λάθο, δεν είναι μεγάλη διαφορά για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Εδώ, για παράδειγμα, είναι 12,1 με 13,7. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή η εικόνα σα ικανοποιεί για το ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε με δεδομένη την συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα αύριο, τι λέτε κι εσεί ότι πρέπει να κάνει κάθε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή για εσά, επειδή είναι μια θέση προγραμματική, μπορεί ένα βουλευτή να μην στηρίξει την προγραμματική θέση του κόμματο. Ναι, ένα-ένα για να τα πάρουμε oh. με τη σειρά. Να ξεκινήσω από το κομμάτι των δημοσκοπήσεων που μου θέσατε πρώτο. Είναι... Θα ήταν λάθο άμα έκανα τη δική μου ανάλυση τη δική μου oh. πολιτική σκέψη. Εσά έχουμε καλέσει. Όχι, άλλο θέλω να yeah. Ξεκινώντα με αφετηρία, το πού και το ΣΥΡΙΖΑ <coughs> και αν η ευκαιρία μα εδράζεται στα εσωκομματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ή όχι. Hey, no, το, λέω το, αυτό αφά, γιατί, το λέω αυτό γιατί. Το λέω αυτό γιατί η μεγάλη εικόνα για το ΠΑΣΟΚ αφορά ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ένα σοβαρό πολιτικό κενό. Το πολιτικό κενό αυτή τη στιγμή που αφορά τον κόσμο εκεί έξω. Σε αυτέ τι ανάγκε απαντάμε, όχι σε ανάγκε ικανοποίηση του μικροκομματικού μα θυμικού. Το μεγάλο κενό είναι ότι αυτό ο κόσμο έχει μια κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεαλιστική αντιπρόταση διακυβέρνηση. <coughs> το λέω αυτό γιατί. Γιατί ο στόχο του Πασόκ δεν είναι και δεν θέλουμε να είναι να συγκρινόμαστε μεταξύ των κομμάτων τη αντιπολίτευση για το ποιο θα είναι ο πρώτο μεταξύ αυτών, αλλά θέλουμε να συγκριθούμε. Μεταξύ των κομμάτων που μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα και προοπτικά ωραία. να πείσουμε ότι μπορούμε Ή να είμαστε Ή το ωραία. καλύτερο Το ερώτημα λοιπόν είναι τι φτάνει Και δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή ούτε αυτή τη Επειδή με ρωτήσατε, αν είναι τίμα, είμαστε ευχαριστημένοι, Ναι. Όχι, το, τα νούμερα των εκτιμήσεων ψήφου δεν μα κάνουν, προφανώ. Ε, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι το τέρμα. Κάνουμε βήματα. Προφανώ κανεί δεν περιμένει ότι μια στιγμή στην άλλη θα εκτιναχθούν τα ποσοστά μα με έναν τρόπο μαγικό. Η κοινωνική διεργασία θέλει να χτίσει ξανά την εμπιστοσύνη από την αρχή. Αυτό έχει βήματα, στάδια και νομίζω ότι το Πασόκ δουλεύει πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή. Χαίρετε σαφή πολιτικά μηνύματα, δούλεμα και εμβάθυνση με την κυβερνητική μας προοπτικά πρόταση, εξωστρέφεια και άνοιγμα. Ωραία, Αυτά το νομοσχέδιο που αφορά αποποράτ... ακόμα και μεγαλύτερη αυριανή... ένταση. Έρχομαι, λοιπόν στο... Στο δελφή. Δελφή. λοιπόν στο δεύτερο. Και να σας επότε. πω και κάτι, επειδή υπήρξατε <χε> γραμματέας του Πασόκ και στα χρόνια της αίμνησης φόβους γεννηματά, εδώ το κόμμα σα έχει γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα, την κυρία Λιακούλη. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, το λέει επειδή κάνω το ρεπορτάζ. Που δεν ξέρω εγώ που κάνω το ρεπορτάζ τι θέση έχει η γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι θα κάνει το κόμμα σα σε αυτό το θέμα και τι οφείλει να κάνει κάθε βουλευτή του Πασόλου. <κοί> ναι, ε, καταρχά, επειδή είναι καλό να μην βάζουμε μια μεγαλύτερη διάσταση προτού αυτή να αποτυπωθεί, πιθανώ ή να μην αποτυπωθεί. Εγώ έχω ακούσει μέχρι στιγμή δημόσια. Μόνο μία διαφοροποίηση, αν δεν κάνω λάθο, στου του Πασόκου όσον αφορά το θέμα αυτό από την κεντρική στρατηγική που έχει θέσει ο Νίκο Ανδρουλάκη. Αύριο έχουμε την. Γιατί για ο... τον κύριο Παρασκευάη. Ναι, ναι. ναι, ναι. Δεν ήταν διαφοροποίηση, δεν ήταν να ξέρετε. Όχι, ήταν σαφή διαφοροποίηση. Προφανώ, προφανώ. <coughs> το είπα μόνο. Ναι. Ε, αύριο, λοιπόν, έχουμε τη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική μα ομάδα. Εκεί θα τοποθετηθεί ο καθένα και θα λάβουμε τι αποφάσει μα. Να σα πω, λοιπόν, ποια είναι η δική μου άποψη <coughs> επί αυτών, η οποία ταυτίζεται απόλυτα με την άποψη του Νίκο Ανδρουλάκη. Ο ίδιο είπε ότι τα θέματα ισότητα που συνδέονται και με το γάμο. Είναι προγραμματική θέση του Πασόκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτονόητα προγραμματικέ θέσει του Πασόκ λαμβάνουν την αντίστοιχη τοποθέτηση επί τη κοινοβουλευτική διαδικασία. Και ακόμα πιο αυτονόητα όταν τα ζητήματα αυτά αφορούν και τα αυτοτικά θέματα του προοδευτικού χώρου, δεν μπορούν να χωράνε αστερίσκει οι δεύτερη σκέψη. Προφανώ. Προγραμματική προφανώς, θέση, κυρία Ανδρουλάκη δεν κύριε, ε, ε, κύριε Χριστοδουλάκη, αλλά δεν τη φέρατε ποτέ. Ναι, Τα γιατί. Τα προγραμματική εδώ, θέση. Γιατί, η τελευταία φορά που το Πασόκ ήταν <Και> στην κυβέρνηση ήταν πριν από 13 χρόνια. Ναι, ε, τότε δεν ήταν ε, προγραμματικοί θέσει. Κοιτάξτε, κύριε Δακή, οι συνδίκε οριμάζουν στην κοινωνία. Το Πασόκ ας. είναι αυτό που έφερε τον εξυγχρονισμό Δε του οικογενειακού δικαίου με ριζοσπαστικό τρόπο, το πρωθυπου όταν, πρωθυπου, όταν, πρωθυπου. Η, όταν τότε ασούμε, η Νέα Δημοκρατία δεν το είχε ψηφίσει Σωστά. Σωστά. και Σωστά. τώρα μπορεί κάποιο να, να το επικαλείται. Λέω λοιπόν ότι σε αυτέ τι συνθήκε τη και τη κοινωνική και τη συλλογική ορίμανση, το Πασόκ έχει πάρει. Άρα θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι κάθε βουλευτή του Πασόκ πρέπει να ψηφίσει στο συγκεκριμένο κόμμα. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι όταν κατεβαίνει με ένα κόμμα, κατεβαίνει. Τουλάχιστον υπό το του προγραμματικού του λόγου. Μάλιστα. Ωραία. Άρα... Άρα, όταν αυτό εμπεριέχει τα στοιχεία αυτά, θεωρώ ότι κατεβαίνει με τη λογική του ταυτίζεσαι με αυτά. Ακούω όλου του προβληματισμού, θα του ακούσουμε και αύριο. Αντιλαμβάνομαι ότι η πρόθεση του Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι να θέσει ζήτημα κομματική πειθαρχία. Αλλά α περιμένουμε λίγε ώρε να δούμε τι θα μια αποφάσεις. εικόνα, το 1 τρίτο τη κοινοβουλευτική ομάδα ή περίπου το 1 τρίτο να μην στηρίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν θα είναι μια προβληματική εικόνα για το Πασόκ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε στην εικόνα αυτή. Είμαι αισιόδοξο ότι θα φτάσουμε στην εικόνα αυτή. Α μην απαντάμε σε υποθετικέ ερωτήσει. Προφανώ όταν απέχει από την ταυτοτική σου τοποθέτηση υπάρχει ζήτημα. Μάλιστα. Κατανοητή απάντηση. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, ε, έγινε μια ένταση στη Βουλή μεγάλη, ε, η οποία άλλαξε και τη στάση του Πασόκ. Έκανε και το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα πιο αρνητικό σε οποιαδήποτε συζήτηση μαζί σα και αφορούσε την επιστολική ψήφο. Η συζήτηση αυτή έχει γίνει τι προηγούμενε ημέρε. Εγώ όμω θέλω να συζητήσω γενικότερα για το θέμα τη συνένεση. Λένε και τα δύο κόμματα ευνηδιασμό μικροπολιτική, επειδή ουσιαστικά προσθέσατε την επιστολική ψήφο στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών. Και λένε ότι αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί. Και θέλω να σα ρωτήσω, έσπασε το πλαίσιο τη συνένεση και κινηθήκατε μικροπολιτικά. Και αν όχι, γιατί του ευνηδιάσατε τότε. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ποια είναι η κριτική που ακούμε. Ευνηδιάσατε, υπονομεύσατε τη συνένεση. Είναι όλοι σε αυτό μας μα λέτε. Μας και λέτε. τα δύο κόμματα σου το λένε. Ναι, όσοι το λένε. Εγώ αυτό που απαντάω σε αυτό είναι ότι αυτό το οποίο διαβάζουν ω υπονόμευση. Εγώ το, το, α το πάρω καλοπροαίρετα. Ω υπονόμευση τη συνένεση, εγώ θα το έλεγα αξιοποίηση τη συνένεση. Αυτό το οποίο κάναμε, τι είναι. Ερήμην μα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Όταν είδαμε ότι ουσιαστικά καταγράφεται μία συνένεση που ξεπερνάει το όριο των 200 βουλευτών, που ήταν, αν θέλετε, το σκαλοπάτι για να μπορέσει να συζητηθεί ή να προχωρήσει οποιαδήποτε σκέψη για να υπάρχει συζήτηση όσον αφορά το να πάει το νομοσχέδιο και στι εθνικέ εκλογέ. Εκεί ακριβώς κύριε είπαμε κύριε ότι αυτή με... η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί και την αξιοποιούμε. Είναι σαν να και προσπαθείτε την να δουλέψετε, θα το πω πολύ λαϊκά, σαν να τους κοροϊδεύετε στη μόρη του. Δηλαδή ε, ε, φέρνετε ένα, μία τροπολογία η οποία αφορά τις εθνικές εκλογές και λέτε ότι το κάνατε όχι εσείς προσωπικά, είναι η θέση το του το κομματός μα. Ε, ότι το κάνατε γιατί αντιληφθήκατε ότι υπάρχει συνένεση και θα μπορούσατε να το περάσετε. Δηλαδή, Πρέπει να είναι κάποιο αφελής συγνώμη. για να μπει σε ένα τέτοιο διάλογο με την κυβέρνηση τη χώρα. Άρα για ποιον άλλο λόγο θα στιγμή. μπορούσαμε να το κάνουμε. Το κάνατε για να εκθέσετε τα κόμματα ε, τη αντιπολίτευση κόμματα... στην ομογένεια, λέγοντα ότι ορίστε δεν θέλουν να ψηφίσουν. Ε, για... ε, από μικροπολιτική ωραία. το κάνατε. Πάμε να δούμε λοιπόν την άλλη πλευρά, αυτή που λέτε. <laughs> Γιατί λοιπόν κάποιο ο οποίο συμφωνεί και πράγματι μετά από πολλέ συζητήσει και ε, ενός χτίσιμο ενό κλίματο συνένεση κτλ. έχει φτάσει να συμφωνεί για να συμφωνούμε όλοι άρα ότι στον πυρήνα είναι μια σωστή, ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο, ότι στον πυρήνα πρέπει να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο οι συμπολίτε μα, είτε είναι στο εξωτερικό είτε στην Γιατί κύριε Ρωμανέ, ε, ε, για για, δεν το φέρατε νωρίτερα. Άρα τι λέμε, δύο λεπτά. Να το ξαναλέω γιατί προπόθεση. Γιατί δεν το φέρατε. Γιατί θέλατε να ευνηδιάσετε και, θα... θα... και γιατί θέλατε να εκθέσετε τα αφήσετε, κόμματα. θα πάρετε την απάντηση που την έχετε πάρει ήδη. Γιατί προπόθεση για οποιαδήποτε άλλη έστω και σκέψη για να πάμε ένα βήμα παραπέρα όλοι μαζί. Προφανώ όλοι μαζί όταν στον πυρήνα συμφωνούμε, ήταν να καταγραφεί αυτή η συνένεση. Από τη στιγμή λοιπόν που καταγράφεται αυτή η συνένεση, γιατί Όχι προϋπόθεση, να προϋπόθεση συνένεση, για να πα σε εθνικέ εκλογέ είναι να ξεπεράσει τι 200 ψήφου. Το ξέραμε. Λοιπόν, καταγρα... Ναι, το ξέραμε. Και εμφανίζεται και η που... κοινωνία το ξέραμε. Ακριβώ επειδή το ξέραμε. Έ, έφερα και δύο λεπτά, δύο λεπτά. Θα τα απαντήσω όλα. Απλά αφήστε μου να τα απαντήσω. Ακριβώ λοιπόν επειδή το ξέραμε, με το που καταγράφηκε η συνένεση που ξεπέρασε τις 200 ψήφους, μπορέσαμε να πούμε ότι φέρνουμε την τροπολογία και προτείνουμε τη βελτίωση στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, ούτω ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, αφού συμφωνούμε, και αφού συμφωνούμε στην ουσία και στον πυρήνα, γι' αυτό λέω ότι είναι υποκριτικό όλο το άλλο, και Να προχωρήσουμε όλοι θα μαζί το ένα βήμα παραπέρα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι συμφωνώ Εγώ... στην επιστολική ψήφο. Δημοσιογραφικά. Γιατί αν συμφωνεί στην επιστολική Βλέποντάς ψήφο στι ευρωεκλογέ ως... και δεν συμφωνεί στι εθνικέ, σημαίνει ότι υπάρχουν εκλογέ αλλαγή... μικρότερε Έχαλειτο... και μεγαλύτερε. Για να, δηλαδή να ακούσουμε τη τα ακόμα τη αντιπολίτευση, η αλλαγή στάση του Πασόκ, για παράδειγμα, πώ σχολιάζεται από εσά. Γιατί εκείνοι λένε ότι δώσαμε χέρι, σα υποτίμησαν. Καταρχά, δεν γίνεται να αλλάζει τη στάση σου σε αυτό που είχε συμφωνήσει πριν από μία μέρα. Δεν γίνεται να αλλάζει τη σου επί τη αρχή. Μπορεί να πει ότι διαφωνώ με την τροπολογία. Μπορεί να πει ότι έχω αισθάσει για τον τρόπο που ήρθε η τροπολογία. Ανοίγω παρένθεση, ήρθε στην αρχή τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Κατευθείαν δεν ήρθε να στιγμή κάτι. Οπότε είχε όλο το χρόνο να, να ανοίξει αυτή τη συζήτηση για την τροπολογία και να πει τι ενστάσει σου. Μπορώ να τα καταλάβω όλα, δεν μπορώ να καταλάβω όμω γιατί αλλάζει τη στάση σου μάλιστα. σε αυτό το οποίο είχε συμφωνήσει. Γιατί θέτει ζήτημα τη συνταγματικότητα σε κάτι που είχε συμφωνήσει μια μέρα μάλιστα. πριν. Άρα, αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προφανώ ήταν προσχηματική η συνένεση Α, προσχηματική. σε κάτι Είσαι. που δεν χρειαζόταν συνένεση να περάσει και, πει, και εκεί που χρειάστηκε συνένεση να περάσει, την πήρε πίσω να πάρω, να πάρω, την να να τη συνένεση. Να ακούσουμε αυτό που λέει ο κ. Ορμανό και να ρωτήσω. Ε, ότι πράγματι εσεί λέτε ότι ευνηδιαστήκατε, πράγματι διαφωνήσατε. Δηλαδή, συγγνώμη, πριν για, για να απαντήσω συνολικά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ ο κύριο Κασελάκη θα πάει στου ομογενεί, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει στο εξωτερικό, και τι θα του πει, πώ θα του εξηγήσει. Ε, το πώς πώ θα του εξηγήσει ε, αυτό το γεγονό ότι αυτό, αυτό δημιούργησε ο με τον κύριο υπερβαίνετε Κασελάκη υπερβαίνετε που προέρχεται από τι ομογένειε. πώ θα του εξηγήσει <laughs> ότι δεν θέλει ε, ήταν. οι άνθρωποι Πάμε. να ψηφίζουμε επιστολή. Αυτό περιμένω να το δω. Το ερώτημα το δικό μα είναι το εξή. Δεχόμαστε όλα αυτά που λέτε και τον ευνηδιασμό και τα πάντα. Τι σας εμπόδισε να ψηφίσετε τα άρθρα στα οποία συμφωνούσατε δηλαδή την επιστολική ψήφο στους ομογενείς και να καταψηφίσετε όλα τα υπόλοιπα συν την τροπολογία. Γιατί επιλέξετε να τα καταψηφίσετε όλα ενώ θα μπορούσατε να επιλέξετε συγκεκριμένα άρθρα λοιπόν, να ψηφίσετε. Ακούστε λίγο. Μου κάνει εντύπωση που η Νέα Δημοκρατία υπο, υποδίεται ότι δεν αντιλαμβάνεται το προφανές. Ναι. Ότι εδώ έπαιξε με τους κοινοβουλευτικού θεσμούς και δυναμείται σε ένα κλίμα συνένεσης που ήταν απαραίτητο και είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ακριβώς γιατί δεν την ενδιέφερε τελικά το κλίμα της συνένεσης ήθελε κατά την άποψή της να εκθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να δείξει πόσο αυτή νοιάζεται, κανακεύει, αγωνιά θέλει να εκφράσει τους πολίτε πολίτες του εξωτερικού ναι. και στη συνέχεια και κάποιους από το εσωτερικό. Λοιπόν, εγώ κατά σύμπτωση, Ήμουν στην επιτροπή που υποδεχθήκαμε ω ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Κεραμέο και τον κύριο Λιβάνι εδώ τον Δεκέμβριο. Ακολουθήθηκε δηλαδή μια ε, ενημέρωση θεσμική, σοβαρή. Είχαν έρθει με ένα πρόπλασμα, ένα σχέδιο και μιλήσαμε για τι ευρωεκλογέ. Εμεί θέσαμε τι παραμέτρου. Θέλω να πω ότι αυτό το νομοσχέδιο είχε ένα θετικό, την ψήφο των, ομογεν... των κατοίκων εξωτερικού με επιστολική ψήφο και ένα αρνητικό ότι αυτό το δικαίωμα το επέκτηνε αδιακρίτω σε όλου του πολίτε τη χώρα. Εμεί αυτό ήμασταν αντίθετοι. Ρευστοποιεί το, εκλογ... το... το... το εκλογικό σώμα, ε, θα έπρεπε να υπάρχουν ε, κατηγορίε πολιτών και θα σα τα πω εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια. Άρα είχαμε αφετηριακά μία πολύ σοβαρή διαφωνία. Άρα η τροπολογία ήταν ε, βασιζόταν στο κομμάτι που συμφωνούσατε εξ αρχή. Γιατί έλεγε μόνο μόνο για τους Έλληνε εξωτερικού η τροπολογία. Ναι, ναι, ακούστε λίγο. Η τροπολογία ήταν για τις η συζήτηση ναι. στι ευρωεκλογέ, κύριε Ρομπέρτο. Έτσι Αλλά πράγμα. λέω ότι βασι, ήταν η επέκταση. Ήταν η εναγνία μα. Το κομμάτι μας, που συμφωνούσατε. Εναγνία, όμως. Εναγνία μας. Το κομμάτι ενα, που εναγνία συμφωνούσατε εξ Ενώ λέτε. τηρήσατε μια θεσμική στάση, ήρθατε, μας ενημερώσατε κύριε Ξανθό, την αρμόδια τομεάρτη. Και να τα φτάσουμε και αποδεκτά. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Όταν λοιπόν η κυρία Κεραμέο στην εξέλιξη τη διαδικασία και ενώ είχαν τελειώσει οι ομιλίε των εισηγητών και ανέλαβε. Μάλιστα, εγώ πήρα το λόγο προπάση ενάρξεω και τη ρώτησα. Κυρία Υπουργέ, έχουμε κάνει συγκεκριμένε καταθέσει, συγκεκριμένε προτάσει πέστε μας κάνετε κάτι δεκτό από αυτό γιατί η συζήτηση θα μπει σε μια άλλη βάση. Δεν απάντησε, μας περίμενε όλους να τελειώσουμε και σηκώθηκε λοιπόν και καταθέτει μια εκπρόθεσμη τροπολογία η οποία επεκτείνει το δικαίωμα των κατοίκων εξωτερικού να ψηφίσουν στις εσωτερικές εκλογές με επιστολική ψήφο κάτι το οποίο θα έξω από μας. κάθε... Από κάθε συνεννόηση. Αυτό όπω αντιλαμβάνεστε ήταν μια πολιτικά απαράδεκτη στάση, θα λέγα και ανήθικη, διότι η κυρία Κεραμίου αφού υφύρπασε τη συνένεσή μα στο Μίζον προσπάθησε να το επεκτείνει, ενώ θα μπορούσε να πει: Πολύ ωραία, το κρατό θα φέρω ένα νομοσχέδιο να συζητήσουμε για τις, εθνικέ για τις εθνικές εκλογές. Από εκεί και μετά λοιπόν εμείς αυτή την κυβέρνηση με αυτή την χαρτοπεκτική όπως τη χαρακτήρισα στη Βουλή προσέγγιση που έβγαλε τον Άσο από το Μανίκη, τι συνένεση θα τη δώσουμε. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά επιμείναμε, επιμείναμε γιατί είχαμε τις ενστάσεις Εγώ, άλλο μας. άλλο ρωτώ, γιατί το, νομοσχέδιο ε, ε, δεν, χρειαζόταν και τις δικές σας ψήφους να περάσει. Ερώτημά μου είναι το εξή. Γιατί δεν ψηφίσατε μόνο τα άρθρα που συμφωνούσατε, για να μην μπορεί να σας λέει η κυβέρνηση την επομένη Γιατί... ότι ψηφίσατε σε όλα, η όχι. Η κυβέρνηση, ακούστε, η κυβέρνηση το πρόβλημά της δεν ήταν να θα ψηφίσουμε εμείς. Η κυβέρνηση το πρόβλημά της ήταν να... Δείξει ότι μόνο αυτοί. Ε, αυτό σα λέω. Γιατί ε, ο... δεν ακυρώσετε όχι αυτή βέβαια. την προσπάθεια ψηφίζοντα αυτή... σε... αυτά τι που σα Δηλαδή, μας δηλαδή, μας δηλαδή στήριξε στήριξε με συγχωρείτε πολύ. Και επιβεβαιώνετε με... αυτή τη στόχη. Με συγχωρείτε με... πολύ. Εμεί που δώσαμε μία συνένεση σε όλη την προδικασία για να πάσουμε στη Βουλή, θα εξακολουθήσουμε να λέμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Διότι το δίλημα ήταν αυτό, κύριε Πιέρο. Βεβαίω. Το δίλημα ήταν αυτό. Δηλαδή, ανάμεσα στη Δευτέρα και στην Κυριακή συνέβη κάτι. μία Θα πάμε τώρα στον κύριο Χριστοδουλάκη, γιατί υπάρχει όλα. άλλο χρόνο. Τι θα πει, όχι, όχι θα σε το απαντήσω, όλα. Εδώ εμεί αυτό, αυτό που είπε. ήταν. Δί, τη, τη δώσαμε τη συνένεση, τη δείξαμε τη συνένεση και ήρθε Μάλιστα. η κυβέρνηση και τράβηξε λοιπόν. λοιπόν, το κάτω και το δαμπόδι. Κύριε Ρωμανέ, ναι. ένα λεπτό ένα λεπτό και θα τα πείτε στο τέλο να μείνει χρόνο όμω να προλάβουμε να τα ερωτήματα σε όλου. Κύριε Χριστοδουλάκη, το δικό σα κόμμα και πολλοί βουλευτέ και εσεί ενδεχομένω. είχατε τοποθετηθεί επί τη αρχή θετικά. Και, Άλλαξε αυτή η Συγγνώμη, να πω το εξή. Και η ένσταση την αντισταγματικότητα την, την κατέθεσε, δεν κάναμε ένσταση, την κατέθεσε ως σκέψη, ως επιφυλάξη η κυρία Πούλου. Δεν κατάθεσαμε ένσταση. Μάλιστα. Αλλά αφορούσε συγκεκριμένη διάταξη. Μάλιστα. όχι λοιπόν, το σύνολο του το νομοσχεδίου. Κυρία Χρυστοδουλάκη, λοιπόν, ε, το δικό σας κόμμα, λοιπόν, όταν τοποθετήθηκε ο κύριο Ανδρουλάκης στη Βουλή, κατανοήσαμε, και ε, λέω κατανοήσαμε γιατί δεν ήταν από την αρχή σαφέ ότι δεν θα στηρίξετε ούτε και δεν στηρίξατε ούτε στι ευρωεκλογέ την επιστολική ψήφο τελικά, Ούτε στι εθνικέ. Αλλά θέλω να ρωτήσω, αφού στι ευρωεκλογέ είχατε τοποθετηθεί επί τη αρχή θετικά, γιατί άλλαξε αυτό, ανεξάρτητα από το τι κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είχε τι να, να κάνει σάρτητα. με τη συμπεριφορά. Πιέδω, Όχι, πω, θέλω ναι. να πω, ή, ή, έχετε μια σταθερή θέση ή επηρεαστήκατε από την στάση τη κυβέρνηση και είπατε ότι αφού μα κάνετε αυτό θα σα κάνω και εγώ κάτι άλλο. Νούμερο ένα. απλά. Η σταθερότητα μα θέση που την έχουμε πει από την πρώτη κουβέντα που αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού πριν από 3,5 χρόνια για την επιστολική ψήφο. Είναι καθαρά θετική. Ωραία. Και επειδή εμεί λοιπόν δεν παίζαμε μικροπολιτικά παιχνίδια, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όχι δεν τοποθετηθήκαμε, εκεί ήταν η παρατήρηση μου. Ψηφίσαμε θετικά επί τη αρχή την επιστολική ψήφο, δείχνοντα στην πράξη τη διάθεση συνένεση. Mm -hmm. Όμω, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Τώρα, για να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα έχει κάνει χοντράδα. Το λέω, το λέω απλά. Γιατί έχει κάνει χοντράδα, Υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία. Τι λέει, φέρνει ένα νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και το συμφωνεί. Το βγάζει σε δημόσια διαβούλευση, όποιο θέλει να τοποθετηθεί, το φέρνει στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και μετά το φέρνει στην Ολομέλεια. Παρένθεση στι επιτροπέ. Ψηφίσαμε ναι. Υπενθυμίζω χάρη ακριβώ στην πράξη τη συνένεση. Δεν είπαμε είμαστε θετικοί. Ψηφίσαμε. Mm. Ένα. Δεύτερον, ποια είναι η διάκριση μεταξύ του νομοθετήματο που αφορά τι ευρωεκλογέ και τι εθνικέ εκλογέ. Γιατί δηλαδή έπρεπε να ακολουθηθεί όλο αυτό, Πρώτον, γιατί το λέει ο κοινολογικό οργανισμό και δεύτερον, ακόμα παραπάνω, γιατί στι εθνικέ εκλογέ, για οποιαδήποτε αλλαγή, το Σύνταγμα σου λέει ότι προβλέπω αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων, mm. γιατί σου επιβάλλω, σου ζητάω νομοθέτη, να κάτσει ένα τραπέζι και να συνεννοηθεί, ειδικά στι εθνικέ εκλογέ. Άρα έχει μια ακόμα πιο αυξημένη βαρύτητα η αλλαγή των εθνικών εκλογών. Mm. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση εντελώ αντικοινοβουλευτικά, εκτό του κοινοβουλευτικού κανονισμού, εκπρόθεσμα, έφερε τροπολογία που άλλαξε εντελώ το νομοσχέδιο. Και εδώ υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, η κυβέρνηση δεν το ήξερε ότι ήθελε να φέρει και τι εθνικέ εκλογέ προηγουμένω. Γιατί υπάρχουν δύο τεινά λοιπόν. Ή ότι δεν το ήξερε και το θυμήθηκε η Υπουργό τη Δευτέρα το μεσημέρι στον δρόμο για τη Βουλή, Άρα είναι επικίνδυνο ο τρόπο νομοθέτηση σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Ή το ξέρανε ότι θέλουν να το φέρουν, το αποκρύψανε σκοπίμω για να ξεγελάσουν την αντιπολίτευση για λόγου εργαλειακού συρισμού και το φέρανε μετά δια τη πλαγία και εκπρόθεσμα. Και τα δύο είναι προβληματικά για τη θεσμική λειτουργία τη κυβέρνηση και τη νομοθέτηση. Και θα απαντήσω και σε ένα ακόμα θέμα το οποίο μπήκε στη Βουλή από κάποιου βουλευτέ. Και το, το μέσα και ο κύριο Ρωμανό, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ προσωπικά πολύ είναι το εξή. Παιδιά, ωραία. Αφού λοιπόν συμφωνείτε με την επιστολική ψήφο στι ευρωεκλογέ, γιατί δεν συμφωνείτε με την επιστολική ψήφο στι εθνικέ εκλογέ. Και η απάντηση είναι εξή. Εσεί λοιπόν, αφού συμφωνείτε με την επιστολική ψήφο και στα δύο, γιατί βγαίνατε πριν από τρει εβδομάδε και λέγατε θα κάνουμε τώρα το σχεδιασμό για τι και μετά τι ευρωεκλογέ να δούμε πώ θα πάει, θα συζητήσουμε για τι εθνικέ. Γιατί δεν το έφερε μαζί τότε να ακολουθήσει όλη την κανονική διαδικασία διαβούλευση και διαλόγου όπω προβλέπεται κοινοβουλευτικά και συνταγματικά για να μπορέσουμε να έχουμε ο καθένα την τοποθέτησή του και την ευθύνη επί αυτών. Ανταυτού άφησαν έκθετη την Υπουργό την ίδια που μέχρι το Σάββατο το πρωί γύριζε στα κανάλια σε τηλεοπτική τη συνέντευξη και είπε το Σάββατο, δύο μέρε πριν, και, είπε, και είπε ότι παιδιά Εμεί δεν συζητάμε τι εθνικέ εκλογέ. Τι ευρωεκλογέ συζητάμε να δούμε δοκιμαστικά και μετά το βλέπουμε. Ε, συγγνώμη. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτική κολοτούμπα. Αυτό είναι το, το ίσονο σημασία. Δυστυχώ είναι και πολιτική εξαπάτηση. Και στεναχωριέμαι πραγματικά που το λέω, κύριε Πιέροξε, γιατί, γιατί. Να ρωτήσω κάτι ανε... ο Ψάχνατε και μια αφορμή για ένα μισό... όχι. Μισό δευτερόλεπτο με συγχωρείτε. Στην κυβέρνηση. Μισό δευτερόλεπτο, με συγχωρείτε. Θα, θα σα πω. Να. Μισό δευτερόλεπτο. Απλά το μείζον πίσω από αυτό το θέμα που θα έπρεπε να μα αφορά όλου, είναι η αποστασιοποίηση του κόσμου και η αποχή από την ασχόληση με τα κοινά και από τι πολιτικέ διεργασίε. Αυτό θέλει και διαδικαστικέ διευκολύνσει, θα πω εγώ, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά θέλει και κάτι άλλο. Θέλει το μήνυμα τη αξιοπιστία του καθενό από εμά, όχι μόνο τη κυβέρνηση. Mm -hmm. Δυστυχώ λοιπόν εδώ η κυβέρνηση ήταν ανακόλουθη. Πείτε μου κάτι ακόμα. Να πάω στον κύριο Ρωμανό. Αυτό, αυτό, αυτό Μήπω ψάχνατε και να όχι. Γιατί εντάξει, ξέρω ότι θέλετε να γίνει το αντίπαλο τη Δημοκρατία. Άμα λέτε όλα ναι, δεν Κάνετε μπορείτε. Κάνετε πολύ καλά και με το ρωτάτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσατε να μου το ρωτήσετε ακόμα πιο βάσιμα mm. αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιατί. Γιατί θα μπορούσαμε να λέμε στον αέρα ναι, ναι, να το δούμε, κάτσε να δούμε κλπ. Τι προηγήθηκε. Και πού ξέρω εγώ ότι δεν ψάχνατε μια φορμή. Τι προηγήθηκε, κύριε Χαίρο. Εμεί δεν είπαμε ναι στην τηλεόραση ή σε ερώτησή σα. Ναι. Ε. Ψηφίσαμε ναι στην Επιτροπή τη Βουλή. Το ψηφίσαμε. Να ρωτήσω, Αν ψάχναμε όχι, δεν θα κύριε, ψηφίσαμε Ρωμανέ. ναι. Μήπω ήταν λίγο φοβική. Ξεκινάμε με την κολοτούπα πιο εύκολα. Γιατί ο κύριο Καστελάκη προέρχεται από την. Ελλάδα. να ολοκληρώσουμε. Ψηφίσαμε επί τη αρχή τη Βουλή με τον πιο επίσημο και θεσμικό τρόπο. Αυτό εξαι... είναι καθαρό. Αν εξαιρέσει κανεί την τροπολογία σε αυτά που ψηφίσατε ναι στην Επιτροπή. Εμεί πάμε το εξή λοιπόν. Μισό λεπτό, α, δεν τελείωσα. Άλλαξε, κα... α, το πλώδι, άλλαξε α, το κάτι στην ολομέλεια από αυτά που ψηφίσατε ναι στην Επιτροπή εκτό τη τροπολογία. Δεν άλλαξε. Η κάτι. αρχική μα στάση ποια ε? ήταν. Η αρχική μα στάση ήταν ότι συμφωνούμε επί τη αρχή, ναι. βάζουμε την ένσταση του καθολικού χαρακτήρα mm -hmm. στου εντό επικράτεια εκλογή, περιγράφοντα ναι. συγκεκριμένε κατηγορίε που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κατεξαίρεση η διευκόλυνση για να μην παραβαίνει. Τη συνταγματική λοιπόν, Άρα ούτε και αυτό θα το της διαδικασίας. Ούτε την καθολική θα Και είπαμε πιστεύτε. το εξή. Όχι, όχι. Και είπαμε το εξή. Την καθολική θα την ψηφιστε, δεν την ψηφίσετε. Το, το άρθρο δεν θα το ψηφίσετε. Καθαρό, καθέναν τροπολογία σημαίνει. Ωραία, δεν το ψηφίζετε. Όταν λέμε όχι, λέμε πάρε και την πρότασή μα μαζί. Σύρχο. Όχι, όχι ε, στον αέρα. Και, και όταν λέμε ναι, έχουμε το θάρρο να το πούμε. Είπαμε όμω το εξή, καθαρά. Το είπε ο Νίκο Ανδρουλάκη και κλείνω με αυτό. Ότι επειδή πρόκειται για μια κοινοβουλευτική. Απρέπεια, για να το πω ήπια, mm -hmm. πάρτε πίσω την απρέπεια και θα μάλιστα. ψηφίσω αυτά που πήγαιναν. Λοιπόν, Δεν πήραν πίσω την κλείσμα. απρέπεια, αναλαμβάνω και... την ευθύνη. Λοιπόν. <laughs> Προσπαθώντα να απαντήσω σε όλα όσα ακούστηκαν, νομίζω ότι επί του διαδικαστικού τα έχουμε πει και μπορεί να συνεχίζουμε τις συζήτηση μέχρι αύριο, εγώ θα λέω αυτά που είπα, θα ακούω αυτά που ακούω. Αυτοί όμω που μα βλέπουν, νομίζω ότι του ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία, με απόλυτο σεβασμό φυσικά στη διαδικασία που εμεί πρώτοι απ' όλοι δείξαμε στην πράξη πώ τη σεβόμαστε, χτίζοντα όλη αυτή τη συνένεση. Την οποία, επαναλαμβάνω, πήγαμε ακριβώ να αξιοποιήσουμε από τη στιγμή που επέφερε κάποιον. είναι αγνία μα που αλλά αλλά, 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 αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Η ουσία είναι, αν μπορεί και αν είναι λογικό και αν είναι και αξιόπιστο για το πολιτικό σύστημα, όπω λέει ο κύριο ε, Χριστοδουλάκη, να ετεροκαθορίζεται η στάση σου σε ένα ζήτημα. Από το αν Η άποψή σας είναι απόλυτα <χι> σεβαστή. Ναι. Εγώ λέω είναι δυνατόν να συμφωνει με κατι και μετα Ιδιότητα ήταν. οτιδηποτε το οπως θελετε η άποψή σας σε ένα νομοσχέδιο με βάση τον όποιο χειρισμό του οποιοδήποτε που θεωρείτε ότι είναι λάθο. Δηλαδή, τι την Παρασκευή. Μπορείτε, Συγγνώμη, δηλαδή, δηλαδή, νομοθετούμε. Η απο... Νομοθε... η νομοθετούμε. Δεν του αλλάξατε. Δεν του του αλλάξατε. λέτε κάτι συγκεκριμένο και του φέρνετε κάτι άλλο. Εγώ εδώ μιλάω για συγκεκριμένα άρθρα και συγκεκριμένο νομοσχέδιο και λέω. Είναι δυνατόν, νομοθετούμε για του πολίτε. Δεν νομοθετούμε για το, εγώ για τον κύριο Χρυστοδουλάκη και ο κύριο Χρυστοδουλάκη για μένα. Νομοθετούμε για του πολίτε. Κοιτάμε του πολίτε στα μάτια λοιπόν και του λέμε: Εγώ πιστεύω για σένα που ζει στο εξωτερικό, ήδη... για σένα που δουλεύει και δεν μπορεί να πα να ψηφίσει, για σένα που έχει πρόβλημα υγεία, ότι λοιπόν, πρέπει να έχει επιστολική ψήφο. Και για σε αυτό συζήτηση... είχαμε συμφωνήσει. Λοιπόν, και αυτό ξαφνικά αλλάζει, επειδή θεωρούν δηλαδή, ότι έχουμε... δεν προλαβαίνουμε, δε δε προλαβαίνουμε, δεν Εάρα Είχα... δε ε, αυτό είναι μικροπολιτική. Εάρα ε, αυτό είναι μικροπολιτική. Αυτό είναι ότι εκφεύγουν τι ουσίε. Μία μισή φράση στον κύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα την Η κοινοβουλευτική σα ομάδα την ήξερε την τροπολογία. Αυτό αναρωτιέμαι. Και αυτό το, το ότι καλείται η κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίσει κάτι το οποίο το αγνοεί και φέρνετε μια τροπολογία η οποία δεν συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επειδή όσοι μας βλέπουν λοιπόν, μπορεί είναι να αποκτούν λάθο εικόνα με αυτά που ακούν. Επί τη ουσία, προστέθηκε μια τροπολογία που ήταν λοιπόν, copy-paste. Όλα Μά αυτά σηκουβετ... που είχαν συμφωνηθεί. Σηκουβετ... Δεν είναι κάτι άλλο. Α... Και κα... απλά θα επέκτηνε τι εθνικέ εκλογέ. Μπορούσατε λοιπόν να πείτε: Διαφωνώ με τι εθνικέ εκλογέ, συμφωνήσαμε στα άλλα, ψηφίζω στα άλλα. Δεν γίνεται να αλλάζει η άποψή σου επειδή διαφωνείτε με το ότι πήγαμε να αξιοποιήσουμε τη συνένεση και να την αξιοποιήσουμε υποφελία των πολιτών. Και όχι για τα μικροπολιτικά παιχνίδια όπω λειτουργεί. Θα απαντήσω στον κύριο Ρωμανό, κύριε Ψέρο. Επειδή λέει να αλλάζει την άποψή με βάση όρου εντεροκαθορισμού. Ένα άλλαξε την άποψή του. Και αυτό διαμόρφωσε τι συνθήκε στη συνέχεια. Ή υπουργό ή η κυβέρνηση κυβερνηση Κυριακή και Δευτέρα. Και, απο... και, τελευταίο σχόλιο και κλείνω, τελευταίο και κλείνω και είναι μια πρόταση γεωλογικά, επειδή ακούστηκε και αυτό. Ξέρετε, ο σεβασμό στη θεσμική και δημοκρατική διαδικασία για την ποιότητα της δημοκρατίας έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία όσο και η ουσία. Συμφωνούμε mm. απόλυτα και γι' αυτό πασχίσαμε ο για να χτίσουμε την συνέλεση και, και συνεχεία να την αξιοποιήσουμε για να, πάμε όλοι μαζί ένα βήμα παραπέρα. Για όλοι, μαζί. Την προπιλή, λοιπόν. σε αυτό λοιπόν. όλοι μαζί. Αυτό που συμφωνήσαμε όλοι μαζί. Όχι ο σε κόσμος, κάτι άλλο. άλλο. Ο κόσμος τα κρίνει γι' αυτό και στη Βουλή και όπου υπάρχει δημόσιο βήμα και εδώ ειδικά. Προφανώ δεν περίμενα να πει τον αστόνα, αλλά πραγματικά θα το κρίνει ο κόσμο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον εκπρόσωπο τύπου τη Δημοκρατία, τον κύριο Ρωμανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Ξανθόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Εγώ. Και τον βουλευτή Εγώ. του Πασόκ, τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε, πολύ, κύριο κύριο κατά Χριστοδουλάκη. Κατά Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσω μετά για να κλείσουμε